Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Λάμπρο. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Υπάρχουν μια σειρά από γεγονότα τα οποία φαινομενικά δεν συνδέονται, αλλά ενδεχομένως στο παρασκήνιο, στην γκρίζα ζώνη, να υπάρχει κάποια σύνδεση. Στην απόπειρα, αναφέρομαι στο βίντεο που συζητούσαμε εκτός αέρα και το επισήμανες, απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου Πρωθυπουργού, οι περίεργες αναφορές για απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Ναι. Έχουμε πει από την αρχή αυτού του δράματος στην Ουκρανία ότι σταδιακά, όσο και αν και εφόσον θα περιπλέκεται η κατάσταση και θα επιμηκύνεται η πολεμική αντιπαράθεση, πρώτον θα ανοίγανε καινούργια μέτωπα, όπως το είδαμε να συμβαίνει ξεκάθαρα στην Μέση Ανατολή, και δεύτερον θα εκτραχυνθεί και θα εκφαρβαριστεί αυτός ο πόλεμος. Ήδη βλέπουμε ότι πρέπει να είναι σε εκατοντάδες χιλιάδες τα θύματα και από τις δύο πλευρές, αλλά σταδιακά, επειδή τα συμφέροντα είναι πλέον τόσο μεγάλα και οι ισορροπίες είναι τόσο ευαίσθητες, βλέπουμε να δημιουργείται και μια κατάσταση στην οποία ούτε οι ηγεσίες των χωρών να αισθάνονται ασφάλεια. Είχαμε δει, ας πούμε, πριν μήνες την προσπάθεια να χτυπηθεί το Κρεμλίνο με ντρόν. Είχαμε δει στην αρχή του πολέμου προσπάθεια βομβαρδισμού του Κιέβου. Έχουμε δει τώρα αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, να έχουμε να λαμβάνουν χώρα αυτά τα τρία γεγονότα που είπες. Δηλαδή, η απόπειρα δολοφονίας κατά του Σλοβάκου Πρωθυπουργού, η ανακοίνωση της Ουκρανικής πλευράς πως εξαρθρώθηκε συνωμοσία για δολοφονία του κυρίου Ζελένσκι, και φυσικά αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, το οποίο φυσικά και θα πρέπει να το ελέγξουμε πολύ περισσότερο και να δούμε τι ακριβώς τι είναι αυτό. Ναι. Για ποιο... ναι, τι είναι αυτό. Για ποιο λόγο. Διότι εάν είναι αλήθεια ότι υπάρχει κάποιο τύπου συνωμοσία κατά του κυρίου Ερντογάν, η συνωμοσία αυτή δεν έχει να κάνει σίγουρα με το τι οικονομική πολιτική θα ακολουθήσει ο Τούρκος πρόεδρος. Το σίγουρο είναι ότι όσο πηγαίνουμε προς γενικότερη κλιμάκωση των σχέσεων μεταξύ Ανατολής-Δύσης, μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, μεταξύ Κινέζων και Αμερικανών, εν πάση περιπτώσει, θα τεθούν τεράστια υπαρξιακά διλήμματα για την Τουρκία, όπως έχουμε πει. Και επίσης έχουμε πει ότι ο κύριος Ερντογάν πολύ απλά δεν ελέγχει πλήρως το εσωτερικό του, όπως κάποιοι λένε εδώ στη χώρα μας, διότι σίγουρα τόσο οι μεσαίες βαθμίδες της ένοπλης δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας του κυρίου Ερντογάν εκ των πραγμάτων δεν έχουν γαλουχηθεί με τα νάματα του νεοοθωμανισμού αλλά του κεμαλισμού, και φυσικά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος της τουρκικής κοινωνίας η οποία πραγματικά θεωρεί τον κύριο Ερντογάν ότι κάνει πάρα πολύ καλό, κακό, με συγχωρείτε, στη χώρα του. Άρα, συγγνώμη, λες ότι αν η απόπειρα πραξικοπήματος είναι πραγματική, δεν είναι fake, δεν είναι στημένη από τον Ερντογάν, αν όντως υπάρχει, έχει ενδεχομένως να κάνει με την προσπάθεια επαναφοράς της Τουρκίας στο δυτικό πλαίσιο. Ακριβώς. Έχουμε πει ότι ο κύριος Ερντογάν σίγουρα μπορεί να θέλει να πάει προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, την Ευρασιατική, αλλά εάν και εφόσον διαραγούν πλήρως οι σχέσεις Ανατολής-Δύσης, όπως φαίνεται ότι δυστυχώς είμαστε σε αυτή την ατραπό, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Θα τεθούν ζητήματα για την Τουρκία διλημματικής μορφής και για την ηγεσία της. Δεν θα αφήσει, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα αφήσει η Δύση, ούτε φυσικά και οι Τούρκοι, οι οποίοι θεωρούν τη Δύση ως, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή τον κεμαλικό εθνικισμό, τον νεοτουρκισμό. Ως τη φυσική θέση της Τουρκίας. Τη φυσική θέση της Τουρκίας. Άρα είναι ένα αυτό. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να μην είναι, να είναι όλο αυτό φτιαχτό από τον κύριο Ερντογάν ή εν πάση περιπτώσει από το ΣΥΝ αυτό. Οπότε εκεί πάμε στο άλλο το σενάριο, το οποίο έχει να κάνει με νέο γύρο, όπως μπορεί να γίνει κατανοητό, εκαθαρίσεων μέσα στο εσωτερικό της Τουρκίας. Το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, αυτό μπορεί, εάν όντως είναι αυτή η περίπτωση ισχύει, να αγγίξει, εγώ θα έλεγα, την αντιπολίτευση, να αγγίξει τον κύριο αντίπαλο του κυρίου Ερντογάν, τον κύριο Ιμάμογλου, με κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Ερντογάν, και το έχουμε πει, δεν πρόκειται να αφήσει την εξουσία έτσι στον κύριο Ιμάμογλου, για τον απλούστατο λόγο ότι αλλαγή εξουσίας χωρίς να έχει έρθει σε συμφωνία με τη νέα ηγεσία σημαίνει ανασφάλεια για τον ίδιο και όλο το σύστημα το οποίο έχει φτιάξει. Έτσι, και οικονομικό και σε δικαστικό επίπεδο και ίσως ακόμα και σε βιολογικό. Άρα
Υπάρχουν δηλαδή, εξυφαίνονται καταστάσεις στην Τουρκία που δείχνουν ότι πραγματικά υπάρχει μόνο μία φαινομενική σταθερότητα σε αυτή τη χώρα και μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχουμε κάτι το οποίο θα δημιουργήσει μια τέτοια αστάθεια, με ό,τι αυτό φυσικά μπορεί να συνεπάγεται και για, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έτσι. Υπενθυμίζω ότι το 2016 υπήρχε το μέγιστο ερώτημα εκείνου του πραξικοπήματος, ήταν αν ο κ. Ερντογάν μετά το πραξικόπημα θα γίνει πιο σκληρός ή πιο μαλακός απέναντι, ας πούμε, στα ελληνοτουρκικά. Και από εκεί και ύστερα διαπιστώσαμε τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή ο κ. Ερντογάν, μετά αυτό το πραξικόπημα ή την προσπάθεια πραξικοπήματος, όπως το θέλει να το πει κάποιος, του 2016, εκτήληξε πλέον όλο του το ταλέντο, αν μπορώ να το πω έτσι, και την πολιτική του, χωρίς κανένα εμπόδιο απέναντι στην πατρίδα μας και όχι μόνο. Άρα, και έκανε και πολύ σοβαρές εκαθαρίσεις στο εσωτερικό. Έκανε τόσες εκαθαρίσεις μαζεμένες όσες δεν είχε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια της διακυβέρνησης του. Ακριβώς. Να θυμηθούμε ότι είχε ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 10 με το σχέδιο Βαριοπούλα, έτσι. Νομίζω ότι όλοι το θυμόμαστε. Και από εκεί και ύστερα οδηγηθήκαμε στην κίνηση, στην προσπάθεια να εξαρθρώσει το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιλέν, το οποίο δεν τον εξυπηρετούσε πλέον, παρά το γεγονός ότι αυτό το δίκτυο ήταν που τον βοήθησε να αναρριχηθεί στην εξουσία. Και από εκεί και ύστερα το 2016, επί της ουσίας έκανε μια τεράστια εκαθάριση στο δημόσιο τομέα, αλλά και κυρίως στις ένοπλες δυνάμεις, ναι, και στις δυνάμεις της Ουαλίας της Τουρκίας. Άρα έχουμε... Τώρα όμως, απλά τώρα όμως πάμε στον επόμενο γύρο, διότι έχουν αλλάξει και οι γεωπολιτικές ισορροπίες από το 2016, έτσι δεν είναι? Δεν είναι ο ίδιος ο κόσμος. Όχι, είμαστε στο επόμενο σημείο καμπής. Τώρα ενδεχομένως, επειδή και τα πράγματα στα δύο μέτωπα, και στην Ουκρανία και στη Γάζα, φτάνουν σε ένα σημείο ορίμανσης όπου θα εξαρθούν πάρα πολλά, φτάνουμε και σε ένα σημείο ευρύτερης γεωπολιτικής ορίμανσης. Δηλαδή, ξεκαθαρίζουν πιο πολύ τα στρατόπεδα. Άρα, αν κάποιος θέλει να επαναφέρει την Τουρκία στο δυτικό πλαίσιο, τώρα είναι η ώρα. Γιατί μετά ενδεχομένως να έχουν παγιωθεί τόσο πολλές καταστάσεις που με ή χωρίς Ερντογάν αυτό να μην είναι δυνατόν. Ακριβώς γι' αυτό το λέμε και το επισημαίνουμε, ότι αυτή τη στιγμή αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, δηλαδή αυτό το οποίο έγινε στη Σλοβακία και αυτό που φαίνεται ότι κυοφορήθηκε ή κυοφορείται ή εν πάση περιπτώσει βρίσκεται εν εξελίξη ή ό,τι έχει γίνει ακριβώς, θα το δούμε σε τελική ανάλυση το επόμενο χρονικό διάστημα, τι ακριβώς έχει γίνει, τι ακριβώς δεν έχει γίνει. Όλο αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο της ανάλυσης που έχουμε κάνει, ότι πλέον, επειδή επίκειται αποτελέσματα γεωπολιτικά απτά σε ευρύτερο επίπεδο, σε όλη την Ευρασία, νομίζω ότι πλέον θα πρέπει όλοι να λάβουν θέση. Ναι. Θα αναγκαστούν να λάβουν θέση, θέλουν, δεν θέλουν. Θα αναγκαστούν. Και άρα λοιπόν βλέπουμε... Το συνδέει, θα μπορούσε να έχει να κάνει και με την απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο, λες? Να επιθυμίσουμε, χθες, ότι ο Φίτσο είναι ένας πολιτικός ο οποίος είναι φιλορώσος, έτσι. Ναι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι πολύ πιο διστακτικός και σκεπτικιστής αναφορικά με την πολιτική της Δύσης απέναντι στη Ρωσία. Δεν λειτουργεί μέσα στο γενικότερο πλαίσιο, δεν αφήνει να περάσουν, δεν θέλει να περνάνε οπλισμό στην Ουκρανία μέσα από τη χώρα του. Εν πάση περιπτώσει, θέλει μια διαφορετική πολιτική. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης της απόπειρας δολοφονίας είναι ότι ο φερόμενος ως δολοφόνος, αυτό που έχει βγει μέχρι στιγμής, είναι ότι λέει ότι διαφωνεί, λέει, με την πολιτική του Φίτσο. Αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί πολλές φορές, όπως καταλαβαίνουμε, όταν λέμε ότι κινούμαστε στην γκρίζα ζώνη των μυστικών υπηρεσιών κτλ., είναι ή το κάνεις να φανείς σαν ατύχημα, ή εν πάση περιπτώσει βρίσκεις έναν άλλο λόγο, υπάρχει κάποιος άλλος λόγος από τον πραγματικό για τον οποίο γίνεται μια τέτοια κίνηση. Εδώ τώρα το να πει κάποιος ότι διαφωνώ με την πολιτική Φίτσο, οπότε πάω να το σκοτώσω, νομίζω ότι αυτό είναι από μόνο του ένα δείγμα ότι έχει εκτραχυνθεί η κατάσταση και ότι πλέον... Θα μπορούσε να είναι μήνυμα, δηλαδή. Ναι, να είναι μήνυμα, ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ότι τι εννοούμε, ποια είναι η πολιτική του κυρίου Φίτσο με την οποία θα μπορούσε κάποιος να διαφωνήσει ώστε να φτάσει στο επίπεδο να προσπαθήσει να αφαιρέσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο, σε κάθε άνθρωπο φυσικά, αλλά και ας πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι και ηγείται μιας ολόκληρης χώρας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκτραχύνεται η κατάσταση. Αν αρχίσουν οι ηγεσίες, φίλε Λάμπρο, να αισθάνονται ανασφαλείς
Πλέον, επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω, αυτό δεν το είχαμε δει ούτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εν πωλής. Ναι. Δηλαδή, το να κυνηγήσεις το Μουσολίνι ή το Χίτλερ, με το Χίτλερ έγινε στο τελευταίο διάστημα, έτσι, στο τελευταίο επίπεδο, περίοδο μάλλον του πολέμου από το 1944 και μετά που είχαμε τη σοβαρή απόπειρα δολοφονίας του. Έτσι, και με τον Μουσολίνι έγινε την τελευταία... Ναι. Έγινε την τελευταία στιγμή ενώ είχε πέσει η Ιταλία. Mm. Ας πούμε στην Ιαπωνία δεν αγγίξανε οι δυτικοί τον αυτοκράτορα. Yeah. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι δυστυχώς και αυτό κατά την άποψή μου, εάν αποδειχθεί βέβαια ότι τώρα θα μου πεις πώς μπορεί κάποιος να το συνδέσει, να αποδειχθεί ότι συνδέεται. Να αποδειχθεί όχι, αλλά μπορεί να υπάρξουν ενδείξεις και για συμπεράσματα στην πορεία. Μόνο ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Εδώ φαίνεται ότι εκραχύνεται η κατάσταση, ναι, και πάμε πραγματικά σε ένα άλλο επίπεδο τη σύγκρουση αυτή, όπως ξεκίνησε πριν δύο χρόνια μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Και νομίζω λοιπόν ότι σταδιακά βλέπουμε ότι υπάρχει υπαρξιακό ζήτημα πλέον για τις δύο πλευρές. Δηλαδή, να το πούμε αυτό, να πούμε και αυτό, ότι οι νέες αρχιερεσίες και ηγεσία δίπλα στον Βλαδίμηρο Πούτιν, τι μας καταδεικνύει? Μας καταδεικνύει ότι βάζει ανθρώπους, ειδικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, άνθρωπο ο οποίος θα συνδέσει την οικονομία με την αμυντική, ναι, ναι, και τον πόλεμο, που σημαίνει λοιπόν ότι πάμε για μακροπρόθεσμη, ναι, 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 σύγκρουση, και αυτό δεν είναι κατά ανάγκη μακροπρόθεσμη σύγκρουση στην Ουκρανία. Όχι. Νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία είναι ότι πάμε για μακροπρόθεσμη σύγκρουση Ρωσίας με τις δυτικές χώρες. Προφανώς, ναι, προφανώς. Αυτές οι επιλογές έχουν να κάνουν με εμπλοκή μακροπρόθεσμη, όχι μεταξύ των μεγάλων στρατοπέδων, όχι μεταξύ χωρών πλέον. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, όταν στους μικρούς, να το πω έτσι, στο περιφερειακό επίπεδο υπάρχει κάποιο αγκάθι, μπορείς να το βγάλεις και ακόμα και με τέτοιο τρόπο, σε παραδειγματισμό των άλλων. Ναι. Επαναλαμβάνω, δεν εννοώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, ναι, ναι, έχει γίνει σώνει και καλά από μέσα, ναι, σε αυτό το πλαίσιο. Ναι. Αυτό όμως που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι έχουμε τρία ταυτόχρονες εξελίξεις σε Ουκρανία, Τουρκία και Σλοβακία, οι οποίες είναι της ίδιας υφής και φύσεως αναφορικά με την ηγεσία της εκάστοτε χώρας, σε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο γεωπολιτικό πλαίσιο. Οπότε θα πρέπει να προβληματιστούμε και θα πρέπει να δούμε προς τα πού πάει η κατάσταση σε μια τέτοια συγκυρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.